Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό γλυκό που όλοι το γνωρίζετε και ονομάζεται σάμαλι. Το σάμαλι είναι από τα αγαπημένα μου σιροπιαστά. Πραγματικά η γεύση του είναι φανταστική, η υφή του είναι συγκλονιστική. Θυμίζει λίγο ραβάνι Βερίας, αλλά δεν είναι ραβάνι, γιατί έχει σιμιγδάλι μέσα, οπότε είναι πολύ πιο κροκάντε. Είναι από τα πιο φανταστικά σιροπιαστά, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σάμαλι θα χρειαστούμε για το κέικ 40 γραμμάρια βούτυρο, 80 γραμμάρια σπορέλαιο, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 180 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 100 γραμμάρια αμύγδαλα τριμμένα, 75 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά της σούπας μαγιά ξηρή, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα και μία πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας ανθόνερο, φλούδες από ένα λεμόνι και χυμό από μισό λεμόνι. Για τη σύνθεση, 50 γραμμάρια αμύγδαλα άψητα χωρίς φλούδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να ετοιμάσουμε όλα τα υγρά μας σε ένα μπολ. Τα υγρά μας είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε το βουτυράκι από το ψυγείο. Και να σας πω ότι σε περίπτωση που νηστεύετε και θέλετε να κάνετε νηστίσιμη τη συνταγή, γίνεται απλά ό,τι έχω σε βούτυρο, βάζετε τι? Σπορέλαιο. Ή σπορέλαιο ή μαργαρίνη. Ένα από τα δύο. Και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές. Εγώ βάζω ίσα-ίσα πολύ λίγο βούτυρο για τη μυρωδιά. Απλά θα λιώσω λίγο το βουτυράκι και πάμε να προσθέσουμε σε ένα μπολ το σπορέλαιο. Γιατί χρειαζόμαστε λάδι. Το ελαιόλαδο. Βάζω ελαιόλαδο γιατί θέλω να μυρίσει πάλι λαδάκι η συνταγή. Και ρίχνουμε και το βουτυράκι μας που έχει λιώσει εδώ. Έλα, λιώσε. Τέλειο. Εγώ το έχω κάνει μόνο για τη γεύση. Γιατί όντως λίγο βουτυράκι θα μας δώσει αυτή τη γεύση που θέλουμε. Και θα προσθέσω και το νερό. Δύσκολο? Όχι. Πανεύκολο. Λοιπόν, ανακατεύω πολύ καλά. Και πάμε να ρίξουμε όλα τα στερεά μας μέσα. Έχω σιμιγδάλι, αμύγδαλο τριμμένο, αλεύρι, μαγιά, baking powder και θα διαλύσω λίγο ζάχαρη με μαστίχα εδώ πέρα, γιατί χαρακτηριστικό από αυτό το γλυκό είναι το άρωμα της μαστίχας. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε πιο τσουρεκένιο σε γεύση, μπορείτε να βάλετε και λίγο μαχλέπι. Απλά διαλύστε καλά τη ζάχαρη μαζί με τη μαστίχα να πάει παντού. Καλό θα ήταν βέβαια να ανακατέψω όλα τα στερεά μαζί και μετά να τα ρίξω μέσα. Γιατί το έκανα αυτό. Δεν πειράζει, εσείς δεν θα το κάνετε έτσι. Θα ανακατέψω όλα τα στερεά καλά για να πάει το baking powder παντού και η μαστίχα παντού και μετά θα κάνετε αυτή την κίνηση. Γιατί τώρα αυτό που έκανα θα χρειαστεί να ανακατέψω πολύ περισσότερο το μείγμα. Θα ανακατέψω όλα τα στερεά μαζί. Και επίσης έκανα κι άλλη μια χαζομάρα, φίλε Διονύση. Τι? Ε? Δεν έχω βάλει αλάτι. Για φέρω και τα αλάτι. Εδώ. Ρίξε. Τέλεια. Ρίξε κι άλλο. Και όποιος δεν έχει μυαλό, τι έχει? Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε Διονύση και χέρια. Οπότε, φύγε. Θα ανακατέψω καλά, θέλω να ανακατευθεί καλά το baking powder, η μαστίχα και όλα μου τα υλικά να πάνε παντού. Οπότε, εδώ, λίγο με τα χέρια. Τέλεια. Και το παράξενο που έχω κάνει εδώ πέρα είναι η μαγιά. Τη μαγιά τι την κάνω πάντα? Τη διαλύω σε νερό. Σωστά? Σήμερα δεν τη διαλύουμε, είναι διαφορετική συνταγή και ακριβώς αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Τώρα, όπως είναι, θα το μεταφέρω σε ένα ταψάκι 26 εκατοστών αντικολλητικό. Και θα πατήσω καλά με τα χέρια. Για πες σαν συνταγή ως τώρα πώς φαίνεται, φίλε Διονύση. Εύκολη. Καλά, η μητέρα μου θα ενθουσιαστεί γιατί το σάμαλι της αρέσει πάρα πολύ και της μαμάς μου και του μπαμπά μου και γενικά όλων των Θεσσαλονικιών. Οπότε, έχουμε δει κάτι πιο εύκολο στη ζωή μας? Όχι. Τώρα, χαράσουμε. Εδώ. Ήθιστε το σάμαλι να είναι ρομβοειδές και επειδή είναι αρκετά έτσι γεμάτο σε γεύση γλυκό, δεν κάνουμε μεγάλες μερίδες. Και αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Εδώ, μικρές μεριδούλες. Είναι μεζεδάκι γλυκό. Δεν είναι κυρίως γεύμα. Και εδώ. Πάντα με μπερδεύουν οι ρόμβοι. Αλλά το έχω τώρα. Καλά δεν το έχω κάνει. Ε, να είδατε. Έχω κάνει πράκτης.
Εντάξει, θα αφήσω έτσι. Και θα πάρουμε και θα βάλουμε αμυγδαλάκι σε κάθε ένα κομμάτι. Εδώ. Γενικά πατήστε, γιατί άμα δεν πατήσουμε τώρα θα φύγει το αμύγδαλο καθώς θα σιροπιάσουμε. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Φεύγει το αμυγδαλάκι εύκολα, ούτσι αλλιώς. Πιέστε καλά, βάλτε μέσα το αμύγδαλο. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε να φουσκώσει. Αλλά επειδή δεν έχουμε ανακατέψει τη μαγιά μαζί με το νερό, δεν θα φουσκώσει το μείγμα όπως συνηθίζετε να φουσκώνει και να διπλασιαστεί. Το πιάνετε. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι η μαγιά υπάρχει μέσα στο μείγμα. Τι θα κάνει, εκεί πέρα που υπάρχει θα φάει. Και θα κάνει μία μικρή κυψέλωση στο σημείο που υπάρχει. Οπότε θα γίνει ακριβώς ό,τι θέλω να γίνει. Θέλω να φουσκώσει ελάχιστα το μείγμα και αυτό το φούσκωμα είναι αρκετό μόνο και μόνο από τη μαγιά που έχω βάλει μέσα. Οπότε όλα έχουν πάει καλά, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ανακατέψαμε τη μαγιά μαζί με το νερό το κάναμε επίτηδες. Είναι η δικιά μου έτσι η εκδοχή αυτή. Και μετά από μία μισή ωρίτσα θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχει φουσκώσει πολύ? Ελάχιστα. Απλά αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι όντως φούσκωσε ελάχιστα και έχει κάνει άπειρες κυψελώσεις μέσα το σάμαλι. Τώρα, θα ξαναβοηθήσω λίγο το σχήμα. Σε περίπτωση που δείτε ότι αφήσετε παραπάνω ώρα, βοηθήστε λίγο για να μας βοηθήσει μετά να κόψουμε κομμάτι. Εδώ και εδώ. Ίσα-ίσα, λίγο να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές μας. Και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. 180 βαθμούς για 45 λεπτάκια. Τώρα, δεύτερη ερώτηση, φίλε Διονύση. Πού είναι το σιρόπι? Δεν έπρεπε να κάνουμε πρώτα το σιρόπι, να το αφήσουμε στην άκρη για να ρίξουμε μετά στο γλυκό? Πρέπει να τα ρίξουμε τα δύο ζεστά. Αυτό σα. Αλλά πρέπει να παγωθούν εκείνη την ώρα. Όχι. Δεν ισχύει εδώ πέρα γιατί δεν έχει φύλλο. Οπότε μας κάνει μια χαρά. Άρα, όλα όσα έχουμε κάνει, αν και είναι εντελώς αντισυμβατικά με αυτά που έχετε συνηθίσει, όπως η μαγιά, δεν τη διαλύσαμε σε νερό. Ένα. Και σιρόπι δεν έχουμε αφήσει να κρυώσει. Δύο. Το κάναμε γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί? Γιατί θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σάμαλι που υπάρχει. Τώρα, το σάμαλι μου είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε 5 λεπτά πριν να είναι έτοιμο, αρχίζουμε να ετοιμάζουμε το σιρόπι. Το σιρόπι που κάνουμε στο σάμαλι διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί η αναλογία ζάχαρης νερού είναι αντισυμβατική και αυτή, γιατί έχουμε πάρα πολύ έτσι σκληρό σιρόπι, πάρα πολύ δυνατό σιρόπι, ελάχιστο νερό. Γιατί το σάμαλι είναι από τα πιο σιροπιαστά γλυκά που υπάρχουν. Όντως νιώθεις το σιρόπι, είναι πάρα πολύ γεμάτη γεύση, γι' αυτό το λόγο και κόψαμε μικρά κομματάκια. Ένα μικρό κομματάκι σε καλύπτει. Λοιπόν, θα ρίξω και λίγο ανθόνερο μέσα. Βάζουμε ανθόνερο. Και είτε θα κόψετε ένα λεμόνι στη μέση, είτε μπορούμε να βάλουμε μόνο φλούδα, εδώ να μυρίσει λεμονάκι. Επειδή το σιρόπι είναι πάρα πολύ πυκνό, χρειαζόμαστε και λίγο λεμόνι για να μην πετρώσει. Οπότε ρίχνω και λίγο χυμό λεμόνι. Και το μόνο που θέλω σε αυτό το σημείο είναι ουσιαστικά να λιώσω τη ζάχαρη. Δεν θα πάρει πολύ ώρα, σε 2-3 λεπτάκια θα έχει λιώσει. Εδώ, ανακατεύω. Θέλω να λιώσει τελείως η ζάχαρη, να μην φαίνεται τίποτα. Και πρέπει να είναι ζεστό το σάμαλι, ζεστό το σιρόπι, για να σιροπιαστεί σωστά. Επειδή δεν έχουμε ένα αφράτο κέικ μέσα, όπως είναι το ραβανί, όπως είναι ένα σιροπιαστό που έχουμε φύλλα, για να περάσει εύκολα το σιρόπι, πρέπει να είναι καυτά και τα δύο για να μπορέσει να μπει μέχρι μέσα. Το πιάσαμε? Τέλεια. Λοιπόν. Θέλουμε 2-3 λεπτάκια εδώ πέρα μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη και μόλις λιώσει η ζάχαρη και αρχίζει το σιρόπι να βράζει, τότε θα το ρίξουμε κατευθείαν μέσα στο γλυκό. Το σάμαλι είναι το γλυκό της Ανατολής, αφού η ιστορία του περνάει από όλες τις γωνιές της μέχρι να καταλήξει στην Ελλάδα. Πρωτοφτιάχτηκε στη Δαμασκό της Συρίας, όπως και το γλυκό μπαμπάς, από όπου και πήρε και το όνομά του, που σημαίνει το γλυκό της Δαμασκού. Το σιρόπι που με έχει πάρει βράση, κοιτάξτε εδώ, θα μιλώνω τη φωτιά, θέλω να είναι καυτό, να καίει και μετά από 45 λεπτά ακριβώς το σάμαλι είναι έτοιμο. Βγάζουμε από το φούρνο, εδώ. Υπάρχει περίπτωση με το που ρίξουμε το σιρόπι να φύγουν τα μυγδαλάκια, αλλά δεν μας πειράζει, θα τα ξαναβάλουμε στη θέση τους. Λοιπόν, έτσι πάει. Λοιπόν, και καυτό σιρόπι, καυτό σάμαλι, Παναγία μου, εδώ. Θα το κάνουμε σιγά σιγά, εδώ. Σας είπα, τα μαγδαλάκια υπάρχει περίπτωση να φύγουνε. Δεν μας πειράζει. Θα τα ξανακολλήσουμε. Ένσυχητε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και μόλις ρίξουμε όλο μας το σιρόπι μέσα, εδώ, αφήνουμε στην άκρη να τραβήξει. Θα χρειαστεί αρκετή ώρα. Αφήνω στην άκρη και καίει. Χρειάζεται ώρα για να τραβήξει το γλυκό μας, αλλά μετά από μία ωρίτσα... Άντε, γεια. Διονύση, είσαι... Έτοιμος. Ναι, είμαι έτοιμος. Διονύση, είσαι
Ετοιμός. Πιο ετοιμός δεν είχα. Θα έρθεις. Έλα εδώ. Μελέση. Θα πάρω εγώ, ναι. Θα φύγω και θα έρθει Μελέση. Για να μπορέσω να τον καλύψω. Λοιπόν, άκου, το πρώτο κομμάτι βγαίνει πάντα δύσκολα. Γι' αυτό με φώναξε εμένα, Πάρε εσύ αυτό που δεν βγαίνει ωραίο και θα δώσω την Μελέση το καλό. Αυτό, το κατάλαβα. Πάρε. Ωραία. Περίμενε. Πάρε αυτό. Αυτό το πιάτο. Ναι. Έφυγες. Θα πάρω και ένα κουταλάκι. Μελέση, αγόρι μου. Έλα σε δώσω το καλό το κομμάτι. Εγώ, δεν λες αγόρι μου. Premium κολόνα του Kitchelab. Μα τι κομμάτι είναι αυτό. Ψεγάδια αυτό. Το κόψα με το χαράκι. Πίστευτο. Πάμε να το κολλάψω. Μίτσο αγόρι μου, έλα και εσύ εδώ. Όλαλα. Θα σου έρθουμε κοντινό, Δημητράκη. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Ναι. Το κάνω σιγά σιγά για να μπορέσει να νετάρει. Περίμενε. Έχουμε χρησιμοποιήσει ειδικούς φακούς για να δέχονται τα πιάτα πάνω. Είναι φακή τραπέζια. Και ουσιαστικά το σάμαλι αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πιο νόστιμο σάμαλι που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Θα βγάλω ένα ολόκληρο κομμάτι εδώ. Όλαλα. Και εδώ, και εδώ. Όλαλα. Για το σάμαλι, σε κατσαρολάκι βάζουμε το βούτυρο και αφήνουμε να λιώσει. Σε μπολ βάζουμε το σπορέλαιο, το ελαιόλαδο, το λιωμένο βούτυρο, το νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, τα αμύγδαλα, το αλεύρι, τη μαγιά, το μπέικιν, το αλάτι και ανακατεύουμε. Σε ένα γουδί βάζουμε τη ζάχαρη και τη μαστίχα και χτυπάμε μέχρι να σπάσει τελείως η μαστίχα. Μεταφέρουμε στο μπολ και ανακατεύουμε. Μόλις αρχίσει να δένει η ζύμη, συνεχίζουμε με τα χέρια μας. Σε ταψί βάζουμε το μείγμα και χαράζουμε σε ρόμβους. Βάζουμε σε κάθε κομμάτι από ένα αμύγδαλο και αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει. Χαράζουμε ξανά στα ίδια σημεία και ψήνουμε για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς. Για το σιρόπι, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, το ανθόνερο, τις φλούδες και το χυμό από το λεμόνι και αφήνουμε να πάρει μία βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Περιχύνουμε το καυτό σιρόπι στο καυτό γλυκό με τη βοήθεια μίας κουτάλας. Αφήνουμε στην άκρη να απορροφηθεί όλο το σιρόπι και να κρυώσει το γλυκό και σερβίρουμε. Λοιπόν, το σαμαλί είναι ένα πολύ απλό γλυκό. Το είδατε κι εσείς πόσο εύκολα φτιάχνετε. Το μυστικό είναι όντως να κάνουμε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Η μαστίχα, το ανθόνερο, όλα τα υλικά που ρίξαμε μέσα είναι τόσο απλά, αλλά τόσο δεν είναι μεταξύ τους. Από κάτω, κοιτάξτε πόσο τραγανό έχει γίνει το βέβαια. Είναι συγχρόνως, όλο το γλυκό. Πάρα πολύ τραγανό και πάρα πολύ σιροπιασμένο. Ένα γλυκό που πραγματικά πρέπει να δοκιμάσετε. Σε περίπτωση που δεν το έχετε φάει. Σε περίπτωση που το έχετε φάει, είμαι σίγουρος ότι θα το φτιάξετε, γιατί μόλις είδατε το πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε.